τα λαογραφικά δεδομένα συνιστούν την ταυτότητα ενός λαού. Περνώντας από γενιά σε γενιά και παραλλάζοντας συνεχώς, ζουν μέχρι σήμερα. Συνδέουν τους τωρινούς με τους παλαιότερους και τους αρχαίους. Είναι επομένως κατανοητό πόσο χρήσιμη είναι η διάσωση του λαογραφικού υλικού κάθε τόπου. Η ΚΟΣ, με την πλούσια ιστορία της και με πληθυσμό κατεξοχήν γεωργικό, διατηρεί πλούσιο και ποικίλο λαογραφικό υλικό, πολλά έθιμα. Έθιμα που συνδέονται με μεγάλες στιγμές της ανθρώπινης ζωής, όπως τη γέννηση, το γάμο και έθιμα που γίνονται κατά τη διάρκεια των εορτών του έτους, όπως το έθιμο με τους νουσουμάδες του Αγίου Ανδρέα και το έθιμο με τα βάρβαρα της Αγίας Βαρβάρας. Προς το σκοπό αυτό βαδίζει και το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρχημακο, που αναβιώνει κάθε χρόνο όλα αυτά τα ωραία έθιμα για να τα διατηρήσουμε ζωντανά και να τα διαδώσουμε και να τα μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές. Ο Νοέμβριος, μήνας της φοράς, τελειώνει με τη γιορτή του Αγίου Ανδρέα και γιορτάζεται πανηγυρικά. Γιατί πιστεύουν πως το όνομα Ανδρέας συγγενεύει με το Ανδρείος και από αυτή τη μέρα ανδριεύει το κρύο και κυρίως ανδριεύουν τα Σπαρτά. Για να ενισχύσουν την καρποφορία φτιάχνουν διάφορα γλυκά με σιταρένιο αλεύρι. Πρώτα φτιάχνουν το πρόσφορο και το πάνε στην εκκλησία για να ευλογήσει ο παπάς τη σφορά. Φτιάχνουν ακούμια, τους γνωστούς λουκουμάδες και λαλαγκίτες, τηγανίτες με μέλι, υπεκμέζι και κανέλα. Τα μοιράζουν σε συγγενικά και γνωστά σπίτια για να τους ευχηθούν να χιλιομοδιάσουν τα Σπαρτά τους. Σύμφωνα με την παράδοση, όποια δεν κάνει αυτή τη μέρα έστω και τηγανίτες, θα τρυπήσει το τηγάνι της. Γι' αυτό ο Άγιος Ανδρέας ονομάζεται και τρυποτηγανίτης. Ο Άγιος Ανδρέας ήταν ο πρώτος μαθητής του Χριστού, πρωτόκλητος και ο πρώτος Ιεραπόστολος. Υπέστη πολλά βασανιστήρια στην πορεία του Ιεραποστολικού του έργου. Σε ηλικία 80 χρόνων σταυρώθηκε σε ένα σταυρό σε σχήμα Χ από το Ρωμαίο Ανθύπατο Ιδωλολάτρη Αιγαιάτη, που αργότερα τιμωρήθηκε σκληρά. Μαρτύρησε στην Πάτρα, είναι προστάτης της και εκεί βρίσκεται η Αγία Κάρα του. Την επέστρεψε το 1964 ο Πάπας από τη Ρώμη στην Πάτρα και η πατρινή είχαν μεγάλη χαρά. Άλλο έθιμο είναι τα βάρβαρα που φτιάχνονται στην γιορτή της Αγίας Βαρβάρας. Η Αγία Βαρβάρα ήταν μοναχοκόρη του πλούσιου Έλληνα ειδωλολάτρη Διόσκουρου. Νεαρή ακόμη ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Αυτό προκάλεσε την οργή των δικών της και ιδιαίτερα του πατέρα της, που μετά από πολλά βασανιστήρια την αποκεφάλισε ο ίδιος με το ξύφος του. Η παράδοση λέει πως η Αγία Βαρβάρα ήταν πολύ όμορφη και ταπεινή κόρη και επειδή δεν ήθελε να την κοιτάζουν, παρακάλεσε τον Θεό να της παραμορφώσει το πρόσωπο. Ο Θεός άκουσε την παράκλησή της και την παραμόρφωσε με τα στίγματα της ευλογιάς. Έτσι η Αγία Βαρβάρα θεωρείται προστάτης των παιδιών από την ευλογιά. Γι' αυτό φτιάχνουν στη γιορτή της άλλη μελόπιτα και άλλη τα βάρβαρα που πήραν το όνομά τους από το όνομα της Αγίας. Από την παραμονή της γιορτής, οι νοικοκυρές αποφλοιώνουν το σιτάρι και την επομένη το μαγειρεύουν προσθέτοντας 7 φασόλια, 7 ρεβίθια, σταφίδες, ταχύνι, σισάμι, αμύγδαλα, καρύδια, ανθόνερο, μέλι ή ζάχαρη, κανέλα και ρόδι, σύμβολο της ανανέωσης και της αθανασίας. Το πρωί η νοικοκυρά και ιδίως η μητέρα που έχει μικρά παιδιά μοιράζει τα βάρβαρα σε 3 γνωστές οικογένειες για να εισπράξει την αυγή 3 στον πόνο. Δηλαδή, αν αρρωστήσουν τα παιδιά από την δουλειά, να βγάλουν μόνο 3 εξαρτήματα στους πλουτούς. Το έθιμο αυτό, με κάποιες παραλλαγές, συναντάμε και σε μερικές πόλεις της Μικράς Ασίας, εκεί που επικρατούσε η λατρεία της θεάς Εκάτης, από όπου ήρθε και στην αρχαία Ελλάδα. Η Αγία Βαρβάρα είναι και προστάτης του πυροβολικού μας. Γιατί, κατά την παράδοση, η Θεία Δίκη με μορφή κεραυνού κατέκαψε το Δίμιο Πατέρα. Η εικόνα της κοσμεί τα πυροβόλα μας
και οι λουκουμάδες που προσφέρουν στο στρατό την ημέρα της Αγίας Βαρβάρας συμβολίζουν τα βόλια των πυροβόλων. Αλλά δεν βάζουν ταχύνι να το βγάλετε. Το ταχύνι δεν υπάρχει στα Βάρβαρα. Βγάλετε γιατί είστε λύκειο και το λύκειο πρέπει να κάνει παράδοση. Είναι μεταγενέστερος, δηλαδή... Να το βγάλετε, γιατί κάνετε λάθος την παράδοση. Με σισάμι, βάζουν όμως σισάμι. Χαβουλισμένο, σοβαλισμένο σισάμι. Όχι ταχύνι. Να το βγάλετε γιατί αν το λύκειο προεδρεί την παράδοση, όταν είναι λάθος. Και οι μεταγενέστερες